Στον οδικό χάρτη της Βουλής των Ελλήνων μέχρι και τις ευρωεκλογές, που περιλαμβάνει τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση αλλά και τη συμφωνία των Πρεσπών, αναφέρθηκε σήμερα από τα Χανιά ο Νίκος Βούτσης. Ο πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι είναι η πρώτη φορά που η Βουλή θα πραγματοποιήσει τέταρτη σύνοδο, κατά την οποία μάλιστα θα τεθούν μείζωνα εθνικά ζητήματα. Είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σύνοδος, όπου θα έρθει και η συμφωνία των Πρεσπών μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 19. Θα έχουμε άλλα ζητήματα, όπως το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων, στο οποίο αναφέρθηκα ιδιαίτερα και στη Βιάννη όταν είχα έρθει εδώ στις εκδηλώσεις μέσα στο Γενάρη. Και βεβαίως είναι η συνταγματική αναθεώρηση, η οποία έχει ξεκινήσει. Είναι το πρώτο της στάδιο κατά το Σύνταγμα και κατά τον κανονισμό της Βουλής. Το πρώτο στάδιο της συνταγματικής αναθεώρησης θα πρέπει, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής, να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και πάντως πριν από την έναρξη της προεκλογικής περίοδου για τις ευρωεκλογές. Παράλληλα, ο κ. Βούτσης εξέφρασε την εκτίμησή του ότι η παρούσα Βουλή θα ολοκληρώσει τη θητεία της. Όλος ο οδικός χάρτης που ήδη σας ανάφερα οδηγεί σε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Πιστεύω πως η συνταγματική αναθεώρηση θα δώσει το έδαφος για να αναπτυχθούν και οι προτάσεις όλων των πολιτικών δυνάμεων για το μέλλον της χώρας. Ο πρόεδρος της Βουλής μίλησε ακόμη για την έναρξη της συζήτησης του προϋπολογισμού στις 18 Δεκεμβρίου, σημειώνοντας ότι αναμένεται να κατατεθούν προς ψήφιση νομοθετήματα που αφορούν σε εξαγγελίες οικονομικού χαρακτήρα. Ο κ. Βούτσης, ο οποίος βρέθηκε στα Χανιά για να προεδρεύσει τη συνεδρίαση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος με αφορμή την επέτειο της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, έκανε λόγο για μια συνεχή ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης. Είναι σαφές ότι έχει ανέβει πολύ το ενδιαφέρον για όλη τη διαδρομή αυτών των 200 ετών. Για όλους τους σταθμούς αυτής της πορείας της χώρας, που ένας από αυτούς τους σταθμούς ήταν και τα τελευταία χρόνια βέβαια της πανθομολογούμενης οκταετούς κρίσης, της βαθιάς κοινωνικής κρίσης, που ακόμα τα αποτυπώματά της είναι αδρά. Ο Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος Νίκος Παπαδάκης ανακοίνωσε τη νέα συνεργασία που ξεκινά το Ίδρυμα στον εκπαιδευτικό τομέα. Αυτή την ώρα το Ίδρυμα έχει μια πανελλήνια και διεθνή αναγνώριση και αυτό αποδείχθηκε από την πρόσφατη επίσκεψή μας στην Αυστραλία.